Καλησπέρα παιδιά από kelobbygr.com. Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος του βίντεο που ξεκινήσαμε πριν από λίγες μέρες, με το multi-tabling session σε sit and goes εδώ στο Paradise Poker. Sit and goes των 5 και των 10 παιχτών στα 5 και τα 10 δολάρια. Παίζουμε έξτρα παιδιά μαζί και προσπαθώ να περιγράψω στο δυνατόν περισσότερες καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το session συνεχίζεται ακριβώς από εκεί που σταμάτησε στο προηγούμενο βίντεο. Αυτή τη στιγμή θα γραφτώ και σε μερικά τραπέζια ακόμα για να αντικαταστήσουμε σε περίπτωση που τελειώσει η δράση σε κάποιο. Έλεγα στο προηγούμενο βίντεο ότι δεν έχω κοιτάξει καθόλου αυτή τη στιγμή αν είμαι μπροστά σε χρήματα στο session ή πίσω, δηλαδή αν κερδίζω ή αν χάνω, δεν έχω δει. Και αυτό είπα πως θα πρέπει να κάνετε κι εσείς, δηλαδή δεν θα πρέπει να κοιτάζετε το cashier κάθε φορά που παίζετε, διότι αν για κάποιο λόγο κοιτάξετε το cashier και δείτε ότι κερδίζετε κάποια χρήματα, αυτό μπορεί να σας κάνει λίγο τεμπέληδες, μπορεί να σας κάνει να μην θέλετε να συνεχίσετε, ενώ μπορεί εκείνη τη στιγμή να παίζετε καλά και να πρέπει να συνεχίσετε να παίζετε για να μεγαλώσετε έτσι το αναμενόμενο κέρδος σας. Αν από την άλλη ανοίξετε το κασίερ και δείτε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και χάνετε χρήματα εκείνη τη στιγμή, τότε ενδεχομένως αυτό να σας επηρεάσει ψυχολογικά και να σας κάνει να παίξετε πιο επιθετικά σε μια προσπάθεια να κυνηγήσετε τα χρήματα τα οποία χάνετε ή να σας κάνει να πάρετε κάποιες αποφάσεις τις οποίες δεν θα έπρεπε να πάρετε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όλες αυτές είναι επιπτώσεις που μπορεί να έχει το άνοιγμα του κασίερ την ώρα που παίζετε. Οπότε θα πρότεινα να το έχετε συνέχεια κλειστό το κασίερ και απλά να το κοιτάξετε όταν έρθει η ώρα να ολοκληρώσετε το session σας και να δείτε πώς έχετε πάει αφού κάνετε μια καταγραφή, αλλά αφού πρώτα έχετε κάνει αυτά τα οποία προγραμματίσατε πριν την αρχή του session. Δηλαδή αν είχατε σκοπό να παίξετε 4 ώρες, να ολοκληρώσετε αυτές τις 4 ώρες χωρίς να επηρεαστείτε από το παράγοντα κερδίζω ή χάνω, και μετά το τέλος των 4 ώρων να κάνετε το review σας, να δείτε πώς πήγατε, αν κάνετε κάποια λάθη, αν χρησιμοποιείτε κάποιο HUD, να δείτε κάποια πράγματα, κάποια reviews, οτιδήποτε. Ωστότε μην ασχολείστε με το cashier, μόνο κακό μπορεί να σας κάνει, πιστέψτε με. Οπότε εμείς συνεχίζουμε, έκανα all in εδώ με 2 εννιάρια στο πρώτο τραπέζι, δέχτηκα κολαπάσο βαλέ και χάσαμε το flip. Θα κάνω ένα min raise στο τραπέζι νούμερο 3 με ρίγα 3 suited, προσπαθώντας να κερδίσω το big blind από τον αντίπαλό μου. Δεν είχα σκοπό να κάνω call σε all in, προφανώς. Για να δω αν είναι έτοιμα άλλα sit and go. Νομίζω ότι είμαστε ok. Με 2-3 άρια εδώ στο πρώτο τραπέζι έχω κέντα, αλλά είναι το κάτω μέρος, δεν σκοπεύω να την ποντάρω. Τραπέζι νούμερο 3, δεν έχω κανένα πρόβλημα να παίξω lean με τον αντίπαλο που έχει μικρό stack, που έχει 300 μάρκες. Οπότε θα κάνω min raise και θα πάω πάσω απέναντι σε ενδεχομένο lean του μεγάλου stack. Τραπέζι νούμερο 2, προφανώς έχουμε μία κίνηση μόνο, να παίξουμε lean με 2 ριγάδες. Εδώ θα ήταν καλό, ας πούμε, να είχα ένα HUD τώρα, γιατί δεν ξέρω τον παίχτη. Οπότε πάω με το ένστικτό μου, το οποίο μου λέει ότι άσο βαλές αυτή την περίπτωση λόγω των stacks δεν μπορώ να κάνω call. Αλλά νομίζω ότι βάσει του ονόματος κιόλας δεν νομίζω ότι θα είχα ικανό δείγμα ώστε να πάρω σωστή αποφάση απέναντι σε αυτόν τον παίχτη, γιατί δεν τον έχω ξαναδεί. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αλλά σε περίπτωση που είχα έστω ένα μικρό δείγμα το οποίο θα μπορούσε να μου δώσει μια πληροφορία για το τι ακριβώς σοβάρει ο αντίπαλος Under the Gun εκεί, τότε νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλά τα πράγματα. Με το σοβαρό στον Dama Suited, σοβαρό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είμαι Under the Gun, και δεύτερον, γιατί ο αντίπαλος στο Big Blind έχει πολλές μάρκες, οπότε μπορεί να με κάνει πιο light call. Αλλιώς, αν αυτά τα δύο δεν ίσχυαν, μπορεί να επέλεγα το Min Raise αντί να παίξω lean. Χάνομαι από 9-10 off. Νομίζω δεν τρέχω καλά γενικά πάντως και από το πρώτο μέρος, δηλαδή νομίζω ότι έχω χάσει αρκετά all-in στα οποία ήμουν μπροστά. Αλλά αυτό έχω επαναλάβει ότι δεν πρέπει να μας επηρεάζει. Είναι ένα session σε μια
τεράστια διάρκεια χρόνου, στην οποία θα παίξουμε πάρα πολλά session, πάρα πολλά stand go, πάρα πολλά τραπέζια. Το θέμα είναι αν οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι σωστές. Αυτό είναι το μόνο που μετράει. Και σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα θα ισορροπήσουν. Και όταν το δείγμα γίνει αξιόπιστο, τότε αυτά που περιμένουμε να έχουμε κερδίσει θα τα κερδίσουμε. Αν και εφόσον βέβαια το παιχνίδι μας είναι στο επίπεδο που θα πρέπει να είναι. Λοιπόν, έχουμε check εδώ με 3-6 off. Πάσω με 3-9 off στο τραπέζι 3. Και πάσω με 6 βάλε off. Εδώ είμαστε στο bubble, στο τραπέζι νούμερο 2. Είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να πάρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη απόφαση γίνεται. Είμαστε το δεύτερο μικρότερο stack. Ασφαλώς με το συνδυασμό τον οποίο έχω δεν μπορώ να κάνω τίποτα ούτως ή άλλως. Αν κερδίσει το μικρό stack αυτή την παρτίδα, τότε θα πρέπει να αρχίσω να γίνομαι πιο επιθετικός εγώ σε πρώτη ευκαιρία. Δηλαδή με 5-7 off, νομίζω ότι το καλύτερο που έχω να κάνω να παίξω lean. Βέβαια εδώ μπορώ και να μην παίξω lean, η αλήθεια. Γιατί το big blind μετά θα πάει στο δεύτερο μικρότερο stack, το οποίο θα έχει σχεδόν τις ίδιες μάρκες με μένα. Οπότε ναι μεν μπορεί να είμαι πολύ short σε blinds, αλλά εφόσον είναι το bubble factor μέσα και εφόσον ξέρω ότι τα μεγάλα stack περιμένουν να μας κάνουν call με έτσι ένα πολύ μεγάλο εύρος, τότε νομίζω πως μπορούμε να παίξουμε λίγο tight για ένα γύρο, 5-7 off δηλαδή, δεν είναι αυτόματο lean, και να περιμένουμε τουλάχιστον το ένα μεγάλο stack να παίξει με το μικρότερο ή να γίνει κάποιος άλλος συνδυασμός ο οποίος θα είναι προς όφελός μας. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε στο γύρο τον οποίο πέρασε, οπότε αν γνώριζα αυτό που συνέβη, τότε θα έπρεπε να είχα παίξει ο lean με 5-7 off. Αλλά αυτό είναι προφανώς μια υπόθεση, δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε από πριν. Συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι έκανα το καλύτερο μπορούσα. Τώρα εδώ με 3-9 off, αν πάει πάσω το άλλο μικρό stack, θα παίξω εγώ. Όχι το άλλο μικρό stack, πλέον έχει αρκετές μάρκες. Εδώ στο τραπέζι 3 έπαιξα ο lean με άσο 9 από το small blind. Το αντίπαλος δυστυχώς έχει 2 εννιάρια στο big blind. Με τον ίδιο αντίπαλο στο τραπέζι 6 θα κάνω call με άσο 8 off. Δεν έχω κανένα περιθώριο πλέον, ακόμα και με βαλέ 2 off πρέπει να παίξω all in από το button. Το ίδιο και στο τραπέζι 3 με 8 βαλέ. Δεν υπάρχει περιθώριο, είμαι το μικρό stack σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ξανά στο τραπέζι 2 all in με άσο 8. Χάσαμε στο τρίτο τραπέζι, ok. Συνεχίζουμε. Ας πούμε σε ένα ακόμα. Min raise στο πρώτο τραπέζι, μια άσο 4 σούτη, τα απέναντι στο big blind. Τραπέζι νούμερο 6 νομίζω θα μας κάνει call το big blind ξανά με ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος, οπότε με 4-6 δεν νομίζω ότι μπορούμε να στοχεύουμε σε πολλά πράγματα. Ρίγα 9 σούτι, αυτό είναι πολύ δύσκολη απόφαση γενικά στο δεύτερο τραπέζι, το αν θα πρέπει να παίξω ή όχι. Είναι πολύ δύσκολη απόφαση, αλήθεια. Νομίζω ότι το γεγονός όμως ότι παίζει ο Λίνο ο αντίπαλος, ναι μεν τον έχω δει να παίζει ο Λίνο συνέχεια, αλλά το γεγονός ότι είμαστε τόσο κοντά στο bubble και είναι τόσο κοντά η κατάσταση έτσι στο να μείνω απ' έξω, δεν νομίζω ότι μπορεί να σου βάρει και any two, ας πούμε, σε κινητή κατάσταση. Τώρα βέβαια βλέπω το 7-3 off, μάλλον αλλάζω την άποψή μου, οπότε ίσως να πρέπει να κάνω call με ρίγα 9 shooting. Αλλά πολλές φορές αυτό θα βγει και σε όφελός μας, δηλαδή θα αποφασίσει το big blind να κάνει call με ένα συνδυασμό, δεν είναι απαραίτητο το big blind να μην έχει κάτι δηλαδή. Οπότε μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός μας. Εδώ στο πρώτο τραπέζι με ρίγα τάμα off θα ανοίξω. Για να δούμε. Θα κάνω και min raise με ρίγα 8 off στο τραπέζι 6. Έχω το μεγάλο stack και είμαστε πλέον στα λεφτά, οπότε κατά κάποιο τρόπο παίζουμε normal poker, ας πούμε. Στο flop θα κάνω ένα c-bet 400 μάρκες όπως και πριν. Εδώ νομίζω τον button θα παίξει all in με any two, όπως έχω καταλάβει.
Δυστυχώς δεν έχει βρει αντίσταση ακόμα, οπότε αυτό του επιτρέπει να κρατιέται ακόμα γερά στο παιχνίδι. Εδώ με δάμα 4 off, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι λάθος το να παίξω lean, ακόμα και αν είχε πάει πάσο ο παίχτης πριν από μένα, θα ήταν λάθος να παίξω lean. Γιατί ναι, μεν φαίνονται αρκετά tight οι παίχτες οι οποίοι θα ήταν στα blinds, αλλά αν σκεφτούμε το range με το οποίο θα μας κάνουν call, τότε νομίζω ότι το να παίξουμε all in εκεί με δάμα 4 off δεν θα μας δώσει σχεδόν καθόλου κέρδος σε βάθος χρόνου. Τραπέζι νούμερο 6, έκανα raise out of position με δάμα βαλέ, έκανα σύμπετ στο flop. Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρές πιθανότητες να είμαι μπροστά, δεν έχω σκοπό να σταματήσω να ποντάρω. Και μην raise τώρα με 7 βαλέ. Η ερώτηση είναι τώρα, αν ξέρουμε ότι ο αντίπαλος σοβάρει any 2 με δάμα 2 off, πρέπει να κάνουμε call? Νομίζω πως δεν πρέπει να κάνουμε call. Απέναντι σε any 2, σε αυτή την κατάσταση στο blind, νομίζω ότι θα χρειαζόμασταν δάμα 7 και πάνω. Νομίζω ότι δάμα 2 δεν είναι call σε καμιά περίπτωση πάντως. Δεν μας έχει βοηθήσει εδώ και πάρα πολύ. Δηλαδή, μια φορά βρήκα σοβαλέ και διπλασίασα. Έκτοτε δεν έχω βρει κάτι άλλο να μπορέσω να παίξω. Το γεγονός δηλαδή ότι ένας παίχτης σοβάρει συνέχεια δεν μας δίνει κατά ανάγκη τη δυνατότητα να παίξουμε κάθε φορά θα βρούμε μια φιγούρα. Γιατί το θέμα είναι σε βάθος χρόνου να δούμε τι θα κάνει το call που θα επιλέξουμε. Αν το call σε βάθος χρόνου δεν μας δώσει πολλά χρήματα, τότε δυστυχώς δεν είναι πολλές οι εναλλακτικές που έχουμε. Εδώ στέκομαι λογικά πάρα πολύ τυχερός. Όχι, δεν στέκομαι πάρα πολύ τυχερός, διότι κέρδισε το βαλεδάμα. Γιατί απέναντι σε αυτούς τους δύο συνδυασμούς θα ήταν πολύ τυχερό το να κερδίσω. Αλλά βγαίνω τέταρτος εδώ τελικά. Okay. Εδώ έχω εύκολο lean με άσο ντάμα και 1400 μάρκες. Ας φέρουμε ένα άλλο στέγκο μέσα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να τρέχω καλά στο session μέχρι στιγμής, δηλαδή στα all-in πρέπει να είμαι αρκετά πίσω στην πλειοψηφία τους. Θα δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε όμως. Έχω call και θα κάνω raise στις 1000 μάρκες στο έκτο τραπέζι, προσπαθώντας να πάρω call από κάποια ντάμα, κάποιες φορές και από κάτι χειρότερο. Και παίζουμε πλέον 200-400, 200-400 στο τραπέζι 6. Θα δοκιμάσω να κάνω ένα πρώτο limp με 4-5 off. Δεν θέλω να παίξω lean κατά ανάγκη. Okay. Για να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτό. Πάσω και με 3 βάλε off. Αυτή τη φορά θα παίξω lean βέβαια με άσο 8 off. Δέχομαι κόλλα από Βαλερίγα. Και κερδίζουμε. Okay. Ένα ακόμη μέσα. Εδώ έκανα isolation με άσο βαλέ off. Είχε λιμπάρει ο under the gun. Έκανα isolation. Δέχτηκα 2 call. Σε αυτό το flop, το οποίο δύσκολα έχει βοηθήσει στους αντιπάλους μου, θα συνεχίσω με c-bet. Στο τραπέζι νούμερο 1 θα κάνω min raise και πάσω σε all-in. Στο τραπέζι νούμερο 5 θα παίξω, όχι δεν θα παίξω all-in, δεν είμαι suited. Αν ήμουν suited θα έπαιζα all-in λογικά, βάλε 5 off θα πετάξω όμως τώρα. Τραπέζι 2 θα συνεχίσω συντηρητικά με απλά call, έχοντας το pair. Θα ποντάρω μισό pot στο river, προσπαθώντας να πάρω call από ένα οχτάρι. Μην raise και πάλι στο τραπέζι νούμερο 1, μάζω 4 suited. Απέναντι στο lean στο πρώτο τραπέζι νομίζω ότι πρέπει να πάω πάσο. Ο αντίπαλος σοβάρει 10 blinds, στο 4 suited σε γενικές γραμμές δεν θα βγάλει κέρδος σε αυτό το spot. Νομίζω ότι η κατάσταση ήταν για min raise και πάσο. Θα κάνω ένα μικρό raise από τον button και στο δεύτερο τραπέζι με 10 βαλέ off.
Όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο αυτά προσπαθώντας να δείτε κάποια στοιχεία τα οποία ενδέχεται να βελτιώσουν το παιχνίδι σας, αυτό που θα σας έτσι ζητούσα να κάνετε είναι να προσπαθήσετε να καταλάβετε τους λόγους πίσω από τους οποίους μπορεί να επιλέξω να πάρω μια συγκεκριμένη απόφαση. Δηλαδή, αν καταφέρουμε έτσι να εντοπίσουμε τις μικρές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των stacks, μεταξύ των παιχτών που απομένουν στα stengo, μεταξύ των του level, δηλαδή των blinds και τα λοιπά, τότε κάποιες αποφάσεις οι οποίες μπορεί να φαίνονται, ας πούμε, ότι είναι εύκολο πάσο, μπορεί να είναι αυτόματο lean ή το ανάποδο. Κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να φαίνονται ότι είναι αυτόματο lean μπορεί να είναι εύκολο πάσο. Αυτό ουσιαστικά τις περισσότερες φορές είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων, η σημαντικότερα από τους οποίους είναι τα stacks, το επίπεδο το οποίο παίζουμε, το blind level και οι αντίπαλοι που υπάρχουν ακόμα στο παιχνίδι. Εδώ, ας πούμε, 9 βαλέ off νομίζω ότι είναι αυτόματο πάσο, παρόλο που έχω, που πήγα στην προηγούμενη παρτίδα all-in, είναι αυτόματο all-in και σε αυτή την περίπτωση, γιατί έχουμε 6 παίχτες ακόμα στο τραπέζι, είμαι το δεύτερο μικρότερο stack, τα blinds είναι 100-200, το οποίο σημαίνει ότι παίζω κάτω από 10 blinds ουσιαστικά. Οπότε δεν έχω την πολυτέλεια να ψάξω να βρω ένα καλύτερο spot. Εδώ συνεχίζω τα bad beat βέβαια με το πρώτο τραπέζι, χάσαμε ποτάμα βαλέ, μερικά βαλέ. Εφόσον λοιπόν δεν έχω την πολυτέλεια να βρω ένα καλύτερο spot στην πορεία του sit and go, προσπαθώ στην πρώτη δυνατή ευκαιρία που θα έχω κάποιο fold equity ή γενικότερα έτσι τη δυνατότητα να κερδίσω μάρκες χωρίς showdown, προσπαθώ να την εκμεταλλευτώ και να παίξω από μπροστά all-in. Στο τραπέζι νούμερο 5 εδώ κάναμε call με 2 οχτάρια, γιατί παίζουμε πάλι κάτω από 10 blinds. Ο αντίπαλος under the gun μπορεί να έχει σοβαρή ένα τεράστιο εύρος με 5 blinds, οπότε τα οχτάρια είναι σίγουρα μπροστά από το range το οποίο κάνει solve εκεί. Το γεγονός βέβαια ότι κάποιος από πίσω βρήκε 2 ρηγάδες, αυτό είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε κάνοντας call από τόσο νωρίς, αλλά δεν είναι αρκετός παράγοντας ώστε να μας κάνει να πάσω, γιατί δεν είναι και τόσο συχνό. Έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση ο αντίπαλος βρήκε 2 ρηγάδες, οπότε χάσαμε την παρτίδα, αλλά σε βάθος χρόνου η απόφαση αυτή θα μας δώσει χρήματα, γιατί παίζουμε ουσιαστικά απέναντι στο range του αντιπάλου που είναι under the gun και σοβαρή έτσι πάρα πολλά πράγματα. Εδώ με 2 εφτάρια θα κάνω 3 επί raise στο δεύτερο τραπέζι. Τρία βαλέ suited στο πέμπτο τραπέζι, δεν έχω μάρκες, δεν έχω τίποτα. Πρέπει να προσπαθήσω να πάρω όσο περισσότερες μπορώ, όσο πιο γρήγορα μπορώ. Οπότε θα κάνω ένα overcall. Έχω ένα suited φίλο το οποίο μπορεί να με βοηθήσει να κερδίσω κάποιες μάρκες και κάνουμε χρώμα. Κερδίζουν συνέχεια τα χειρότερα φύλλα σήμερα, όπως έχω παρατηρήσει. Αυτό κάποιες φορές είναι καλό για μένα, κάποιες άλλες όχι. Εδώ βέβαια δεν συνέβη, που με άσο 5 σοβαρά δέχτηκα κόλλα από άσο ντάμα, έχασα, αλλά οκ. Okay. Στο έκτο τραπέζι έχω full, νομίζω ότι θα προσπαθήσω να πάρω 2 streets value από ace high. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απέναντι σε under the gun min raise με 2 εννιάρια νομίζω ότι μπορώ να κάνω flat χωρίς πρόβλημα. Ουσιαστικά κάνω set mining, δεν θέλω να παίξω μεγαλύτερο pot. Προσπαθώ να χτυπήσω ένα 9 και να κερδίσω μια μεγάλη παρτίδα. Δηλαδή σε αυτό το flop δεν θα συνεχίσω αν ο αρχικός raiser επιλέξει να κάνει c-bet. Από τη στιγμή που πάνε όλοι check όμως, είναι πολλές πιθανότητες να έχω το καλύτερο φύλλο, οπότε θα ποντάρω λίγο πάνω από μισό pot. Στο τραπέζι νούμερο 2 μετά το check του αντιπάλου από το small blind νομίζω θα κάνω ένα stab για μισό pot. Min raise με άσο βαλέ suited στο τραπέζι 6 από τον button. Το flop είναι αρκετά καλό με 3 ρηγάδες. Νομίζω ότι είμαστε πολύ μπροστά τις περισσότερες φορές. Στο τραπέζι νούμερο 5 πολύ λίγα blinds. Άσο 9 suited από το cutoff, αυτόματο all-in. Στο τραπέζι νούμερο 4 είμαστε το δεύτερο μικρότερο stack. Πρέπει να πάρουμε κάποια πρωτοβουλία και πάλι ένα άσο από το cutoff είναι αρκετός για να παίξουμε all-in με λίγο κάτω από 10 blinds.
Το ίδιο και με άσοντα Μασούτη. Στο ίδιο τραπέζι. Βάλε 9 off τώρα πλέον, αφού έχω διπλασιάσει και έχω περισσότερες μπάρκες και επιπλέον υπάρχουν πολλά μικρά stack τα οποία θα με κάνουν call με πολύ μεγάλο range, δεν μπορώ να παίξω με κάποιο τρόπο, οπότε θα πάω πάσο. Στο τραπέζι 2 θα κάνω min raise με βάλε dama suited και έχω επίσης ένα εύκολο lean στο τρίτο τραπέζι με dama βαλέ από το cutoff. Πάσω απέναντι στο 3-bet. Εδώ το πρόβλημα με το άσο 2 είναι ότι ο αντίπαλος ναι μεν μπορεί να σοβάρει πολύ μεγάλο range από τον button, αλλά το πρόβλημα είναι ότι το άσο 2 δεν είναι και τόσο μπροστά από το range το οποίο σοβάρει, δηλαδή απέναντι ακόμα και στο 8-10 suited δεν είμαι πάρα πολύ μπροστά, οπότε νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση καλύτερο είναι να περιμένω από το small blind και να βρω ένα καλύτερο spot στην πορεία. Τώρα βέβαια είμαι και πάλι το μικρό stack, οπότε πρέπει να αρχίσω πάλι τα γνωστά, να παίζω lean δηλαδή σε κάθε δυνατή περίπτωση. Το ίδιο θα κάνω και με δύο εξάρια. Νομίζω έκανα limp εδώ με 10 βαλές, ούτε δεν θυμάμαι για ποιο λόγο έκανα limp, αλλά τέλος πάντων ποντάρω μισό πόντο στο flop και πάω πάσω μετά. Δεν θυμάμαι γιατί έκανα limp η αλήθεια. Εδώ στο τραπέζι 6 συνεχίζω με ένα C-bet με άσο ρίγα. Το turn νομίζω ότι είναι οριακά καλό και μας βοηθάει και μπορεί να βοηθήσει και τον αντίπαλο, οπότε νομίζω ότι δεν διατρέχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο με το να κάνουμε check back, αλλά νομίζω ότι και το να ποντάρουμε δεν είναι κακό, δηλαδή προσπαθούμε να πάρουμε value από χειρότερους άσους. Νομίζω θα ποντάρω, δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης φοβάμαι πάρα πολύ ότι με κερδίζει σε αυτή την περίπτωση, οπότε νομίζω ότι θα ποντάρω για value. All in από τον Under the Gun με Valenda off. Έχω πολύ εύκολα isolation απέναντι σε ένα παίχτη ο οποίος θα πρέπει να προσπαθήσει να μπει στα χρηματικά έπαθλα με κάποιο τρόπο, οπότε κάνω isolation. Παλαιό 8 suited. Νομίζω ότι θα αφήσω τα δύο μικρά stacks σε αυτή την περίπτωση, δεν θα συμμετάσχω. Εδώ θα κάνω ένα stab με το εξάρι μου, που δεν είναι ακριβώς stab, πιο πολύ value. Εκτός αν δεχτούμε κάτι τέτοιο, οπότε το εξάρι είναι αρκετές πιθανότητες να μην είναι καλό. Νομίζω θα πάω πάσο, ναι. Είναι αρκετά πιθανό έτσι να έχει καλύτερο φιλό αντίπαλο σε αυτή την περίπτωση, παρόλο που έχω μικρό stack, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Min raise στο τραπέζι 4 μετά με 7 suited και all in με 9-10 off στο τραπέζι 2, έχοντας πλέον πολύ λίγες μάρκες. Σχεδόν click back 3-bet, δεν έχω περιθώριο να κάνω call δυστυχώς, θα πρέπει να το δώσω την παρτίδα. Θα παίξω και 7 dama off από τον button στο τραπέζι 2. Δυστυχώς πέσαμε σε άσους στο τραπέζι 5 και ενώ είχαμε καλό stack δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σε άσους πέφτω και στο 2. Okay. Θα κάνω ένα ακόμη min raise με σκοπό να πάω πάσο απέναντι σε all in στο τραπέζι 4 και θα φέρουμε και τα υπόλοιπα τραπέζια. Για να δούμε. Το θα πάω πάσο με βαλέ 3 off. Στο τραπέζι 3 έκανα min raise με άσο βαλέ off, έχοντας σκοπό να κάνω call απέναντι στα περισσότερα μικρά stacks και να πάω πάσο απέναντι σε μεγάλο stack αν αποφασίσει να παίξει all in. 5-9 suited αυτή τη φορά θα παίξω all in. Κάποιες φορές θα πρέπει να παίξω και all in, να ρισκάρω λίγο παραπάνω. Δεν μπορώ να συνεχίσω συνέχεια με min raise γιατί θα το δει αυτό ο αντίπαλος και θα απαντήσει με all in με κάποιο τρόπο.
Call στο flop με άσο 7 σούτι στο τραπέζι 6. Call και στο turn. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένο εδώ γιατί είμαι το δεύτερο μεγαλύτερο stack δυστυχώς και το μικρό stack έχει πολύ λίγες μάρκες. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και check στο river. Απέναντι σε αυτό το raise, παρόλο που είναι αρκετές φορές μπροστά από το Dama Valet off, παίζουμε 300-600. Δεν μπορώ να πάω πάσο Dama Valet σε καμία περίπτωση. Ελπίζω να είτε να σταθώ τυχερός είτε να είμαι λίγο μπροστά. Συμβαίνει το πρώτο. Okay. Δεν μπορούσα να πάσω Dama Valet off σε αυτή την περίπτωση με τίποτα. Ωραία, ήρθε η ώρα νομίζω να γραφτώ σε μερικά ακόμα. Για να δούμε. Έχει ένα το οποίο τρέχει. Okay. Πάσω εδώ με άσο 5 off στο έκτο τραπέζι. Και εδώ έχω all in με άσο ρίγα off απέναντι στο big blind, το οποίο περιμένω να με κάνει call με αρκετά μεγάλο εύρος ούτως ή άλλως. Θα κάνω raise από το small blind στο τραπέζι 5 με άσο βαλέ. Και min raise με 9-10 suited στο ίδιο τραπέζι την επόμενη παρτίδα. Εδώ στο τραπέζι 4 μπορώ, αν θέλω, να κάνω ένα isolation με άσο 4 off. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται για πάρα πολύ όμως. Είναι σε αρχικά στάδια. Ούτως ή άλλως δεν θα βγάλουμε και πάρα πολλά χρήματα σε βάθος χρόνου με αυτό το isolation. Πάω πάσο τα 9 εδώ. Θα ολοκληρώσω σε περίπου 20-25 λεπτά το τελευταίο αυτό μέρος. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά θα μείνουν έξι τραπέζια και θα τα παίξουμε μέχρι τέλους. Εδώ έχω οριακό call με βαλέ 8 off. Νομίζω τα odds είναι οριακά απέναντι στο range που σοβάρει το button. Νομίζω ότι είναι οριακό call, οριακό πάσο. Νομίζω ότι... Ναι, okay. Εντάξει, σκεφτόμουν τόση ώρα και έχασα τους άσους εδώ. Anyway. Λοιπόν, για να πάμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Εδώ θα παίξω all in, παρόλο που είναι μικρό το stack στο small blind. Πλέον έχει αρκετές δυνατότητες και να διπλασιάσει και να με περάσει. Οπότε με άσο 10 off από το button δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω τίποτα. Πριν εδώ με άσος έπρεπε οπωσδήποτε να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό από το να γίνω απλά time out. Αλλά εντάξει, συνέβη. Ρίγα 9 off στο τραπέζι 5, θα κάνω min raise και θα παίξω όλοι με 5-9 off για να δούμε εδώ. Είναι 100-200 με ante. Δεν νομίζω θα παίξω, δεν νομίζω ότι έχω μεγάλο περιθώριο. Σε λίγο θα πάνε 200-400 τα blinds εδώ. Είμαι στο cutoff, είναι η πρώτη φορά που έχω δυνατότητα να παίξω από μπροστά. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να παίξω lean. Είναι αδύναμο το φύλλο, αλλά είναι τέτοια κατάσταση που δεν μπορώ να ξεφύγω. Πρέπει να παίξω. Είναι πολύ σπάνιες πάντως περιπτώσεις που θα παίξω lean με 5-9 off. Μία από αυτές είναι αυτή που περιέγραψα, γιατί το σημαντικότερο λόγος είναι ότι πολύ σύντομα θα πάνε τα blinds στα 200-400. Οπότε δεν θα έχω τη δυνατότητα να έχω κανένας είδους fold equity. Λοιπόν, έχουμε γραφτεί σε τρία τελευταία, τα οποία θα είναι και τα τελευταία του session. Οπότε ουσιαστικά μετράμε 9 sit and go μέχρι το τέλος από τώρα. Τραπέζι 6 έκανα min raise με 8 valet off. Ο αντίπαλος έκανε call και μου κάνει donk στο άσο dama 6. Νομίζω ότι πρέπει απλά να εγκαταλείψω. Αν έχει μια dama δεν θα την πετάξει, αν έχει flush draw δεν θα το πετάξει. Νομίζω το καλύτερο που έχω να κάνω είναι απλά να καταλήψω. 2-3 άρια θα πάω πάσο απέναντι σε button solve. Το ίδιο θα έκανα ούτως ή άλλως και με άσο 9 suited πριν. Min raise πάλι με ρίγα 3 και πάσω στο lean.
Check με 3-9. Και call. Check και call κατά πάσα πιθανότητα πάλι. Εδώ με άσο 8 θα κάνω isolation. Είναι λίγο καλύτερος ο άσος μου. Έχω ήδη δει τον αντίπαλο να κάνει limp δύο φορές, οπότε νομίζω ότι πλέον είναι πολύ καλύτερη περίπτωση. Αυτόματο lean με dama riga off από το cutoff στο τρίτο τραπέζι. Raise το flop. Στο 3-6-3 νομίζω θα κάνω check back. Εδώ θα κάνω απλά call. Πλέον θα παίξω lean με άσο ρίγα. Check ξανά, του δίνω κάποια outs, αλλά δεν με πολύ πειράζει αυτό. Παίζω lean με άσο ντάμα στο τραπέζι 2. Είχαμε το ίδιο φύλλο στο τραπέζι 4, ok. Θα κάνω min raise στο τραπέζι 5. 800 στο river ξαφνικά. Νομίζω ότι έτσι όπως έπαιξα την πάσα, του δίνω δυνατότητα να το κάνει αυτό με πολλά πράγματα, αλλά θα τον πιστέψω, παίζει αρκετά straightforward. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν ποντάρα ποτέ με ρίγα 10 off. Ίσως να στήχησα την πάσα από τον εαυτό μου, αλλά νομίζω ότι ήταν το καλύτερο σε εκείνη την περίπτωση. Με άσο 6 off απέναντι σε τόσο μεγάλο raise θα πάω all in. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ο αντίπαλος έχει ντάμα βαλέ και το φύλλο κρατάει, ωραία. Πάσω στο τραπέζι νούμερο 3, τα odds δεν είναι καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε call με 9 βαλέ suited. Για να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε. Με άσο 2 off και μικρό stack στο τραπέζι 5 νομίζω θα πρέπει να παίξω lean. Τραπέζι 6 κάνω ένα c-bet αφού έκανα raise πριν το flop με άσο ντάμα. Δεν σκοπεύω να συνεχίσω παραπάνω, αν βρω αντίσταση θα εγκαταλείψω. Ο αντίπαλος μπορεί να έχει κάποιο φλάσδρο, αυτός είναι ο κίνδυνος, αλλά μπορεί κάλλιστα να έχει κάποιο ζευγάρι. Εδώ είναι νωρίς για να κάνω isolation με άσο βαλέ στο πρώτο τραπέζι, οπότε νομίζω θα κάνω check back. Ο αντίπαλος ποντά 400, μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχει φλάσδρο τόσο συχνά, το οποίο αποφασίζει να κάνει έτσι. Νομίζω ότι έχει αρκετά ζευγάρια πάνω του με το οποίο θα το κάνει αυτό, οπότε δεν νομίζω ότι σε βάθος χρόνου θα βγάλουμε χρήματα άμα κάνω call εδώ με άσο ντάμα. Νομίζω ότι όλα τα ζευγάρια του θα τα παίξει με τον ίδιο τρόπο, 6, 7, 8, 9. Κάποιες φορές πηγαίνω πάσω το καλύτερο φύλλο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συχνό, ώστε να ανησυχώ. Εδώ δέχτηκα ένα πολύ κακό call από βαλέ 10. Νομίζω ότι ήταν πολύ κακό το call του αντιπάλου μου, αλλά λειτουργήσε προς όφελός του, κέρδισε. Έχω γραφτεί σε άλλο? Όχι, οκ. Okay. Οπότε με αυτά τα 6 τελευταία τραπέζια θα ολοκληρώσουμε το session, το οποίο διήρκεσε πραγματικά πολύ. Και ήταν και αρκετά δύσκολο έτσι να το αντιμετωπίσω. Τραπέζι νούμερο 3, επειδή το big blind θα έρθει κατευθείαν σε μένα μετά και θα μείνω με πάρα πολύ λίγες μάρκες, νομίζω ότι είναι καλύτερο να παίξω με 5-6 suited πρώτος και να προσπαθήσω έτσι να διπλασιάσω. 9-4 suited με κάτω, με 8 blind σχεδόν απέναντι στο big blind, επίσης θα παίξω. Αν έχετε κάποιο HUD, όσοι ενδιαφέρεστε να κάνετε έτσι multi-tabling στα session σας, εκτός από όλα τα υπόλοιπα, καλό είναι να το ρυθμίσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε το μέγεθος των τραπεζιών που έχετε επιλέξει και έχετε έτσι στην οθόνη σας να είναι αρκετά μεγάλο και να υπάρχει μια ισορροπία σε σχέση με το μέγεθος του τραπεζιού που έχετε επιλέξει και το μέγεθος του HUD info, αυτό το ορθογώνιο το οποίο μας δίνει τις πληροφορίες στο HUD κάθε φορά, ώστε να μην μπλέκετε
να μην μπερδεύεστε έτσι με κάποιο τρόπο. Πάλι θα παίξω lean εδώ με 5 φτάσουν. Δεν με ενδιαφέρει ο αντίπαλος στο small blind. Ο αντίπαλος στο small blind δεν με επηρεάζει πολύ. Αυτό που θέλω είναι να πάει πάσο ο αντίπαλος από το big blind. Κάτι το οποίο θα κάνει αρκετά συχνά με το stack που έχει και τα blinds τα οποία παίζουμε. Προσπαθήστε να έχετε λοιπόν, ανάλογα με το μέγεθος του τραπεζιού και το μέγεθος του HUD, αρκετό χώρο, ούτως ώστε να μπορείτε να βλέπετε τα πονταρίσματα και τα stacks από κάτω, να μην υπάρχουν επικαλύψεις και δυσκολεύεστε σε αυτά τα πράγματα. Εδώ το min-raise που κάνω μετά με βαλές ότι είναι κακό, είναι λάθος, δεν είδα το stack του big blind. Απέναντι σε αυτό το stack θα έπρεπε να πάω πάσο, γιατί αν παίξει ο lean θα πρέπει να κάνω call, αλλά δεν έχω πολύ καλό συνδυασμό ώστε να μπορώ να το κάνω αυτό με κέρδος. Θα δοκιμάσω ένα stab απέναντι σε call από τον button. Νομίζω ότι με κάνει call με αρκετά μεγάλο range, το οποίο δεν θα μπορέσει να συνεχίσει σε αυτό το flop. Αν συνεχίσει, τέλος πάντων θα έχω εύκολο πάσο. Το γεγονός ότι τερνάρω flush draw νομίζω ότι μου δίνει τη δυνατότητα να παίξω lean και να προσπαθήσω να τον κάνω να πάει πάσο καλύτερα φύλλα από το δικό μου. Όχι άσο 10 βέβαια, αλλά κάποια καλύτερα φύλλα. Το γεγονός ότι έχει άσο 10 σημαίνει ότι θα χάσουμε την παρτίδα. Αλλά αν σκεφτούμε ότι μπορεί να με έχει κάνει call στο flop με αρκετά ace high, με αρκετά μικρά ζευγάρια, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μετά το lean που κάνω στο turn να τα πετάξει όλα αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ίσως θα έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερο ποντάρισμα στο flop, αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν θα έχει ουσιαστική διαφορά. Από τη στιγμή που έχει trips δεν θα αλλάξει κάτι. Εύκολο call στο τρίτο τραπέζι απέναντι σε button shove. Και εύκολο lean στο δεύτερο τραπέζι με δύο εννιάρια. Θα πάω πάσο 2-6 off στο τρίτο. Προσπαθήστε να εντοπίζετε τους λόγους πίσω από τους οποίους επιλέγουμε να κάνουμε οτιδήποτε επιλέγουμε να κάνουμε. Προφανώς έχω κάνει αρκετά λάθη στο σημερινό session, γιατί προσπαθούσα ταυτόχρονα να περιγράψω και κάποια πράγματα, κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά τις περισσότερες φορές αυτά τα οποία προσπάθησα να σας περιγράψω, προσπαθήστε να καταλάβετε ποιοι είναι οι λόγοι που κρύβονται πίσω από την απόφαση κάθε φορά. Στα sit and go είναι... Δεν είναι ένας ο παράγοντας που παίζει ρόλο, είναι παραπάνω κάθε φορά που επιλέγουμε να κάνουμε ένα all-in, ένα πάσο ή ένα re-raise ή οτιδήποτε. Αλλά συνήθως αυτοί οι παράγοντες στο σύνολο είναι τρεις. Είναι το stack μας, είναι το stack των αντιπάλων και είναι και το blind level. Αν τις περισσότερες φορές και το position που έχουν στο τραπέζι, έτσι, ανάλογα την κάθε φορά. Συνήθως όταν έχουμε αυτό το όταν έχουμε ένα προβάδισμα 2-1, ας πούμε, όταν δύο παράγοντες είναι υπέρ μας και ένας είναι κατά, τότε συνήθως πρέπει να κάνουμε την επιθετική κίνηση. Όταν αντίστροφα έχουμε ένα 1-2, δηλαδή υπάρχουν δύο άσχημοι παράγοντες και ένας καλός, τότε συνήθως πρέπει να πάμε στην πιο συντηρητική όδο. Κάποιες φορές βέβαια θα έχουμε ένα συνδυασμό τέτοιον, ο οποίος θα παίζεται από μόνος του, δηλαδή δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από το να παίξουμε, ανεξάρτητα με το τι θέση έχουμε στο τραπέζι, με το πόσοι αντίπαλοι είναι μέσα και με το τι stacks παίζουν εκείνη τη στιγμή. Τις περισσότερες φορές όμως θα πρέπει να αναλογιστούμε όλους αυτούς τους παράγοντες και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η καλύτερη απόφαση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έχω ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο ότι ένα πολύ καλό πρόγραμμα για να μπορέσετε έτσι να δουλέψετε τα ranges με τα οποία πρέπει να κάνετε διάφορα πράγματα και ανάλογα με τα stacks και τα blinds είναι το Stango Wizard. Καλό θα είναι να το δοκιμάσετε, να δείτε μερικά από τα πράγματα τα οποία αναφέρει, που έχουν να κάνουν με όλους αυτούς τους παράγοντες που περιέγραψα πριν. Και ασφαλώς ένα hand είναι πάντα πάρα πολύ καλό. Απλά για παράδειγμα πιστεύω ότι αν βάλουμε ως παράδειγμα την non-game εδώ που παίζουμε στο Paradise Poker, νομίζω ότι λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο έτσι, player pool, συνήθως τους regulars θα μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε άνετα
και απέναντί τους θα ξέρουμε να κάνουμε τις απαραίτητες έτσι, προσαρμογές στο παιχνίδι μας. Έχουν μείνει τρία τραπέζια ενεργά, θα είναι και τα τελευταία. Στο τραπέζι 5 έκανα isolation με Riga Dama off απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος λιμπάρει αρκετά συχνά νομίζω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δω και πώς πήγε το session γενικά. Αλλά όχι, ας μην το δω ακόμα, γιατί όπως είπα δεν έχουμε τελειώσει, οπότε μπορεί να μας επηρεάσει στο πώς θα παίξουμε τις υπόλοιπες παρτίδες που έχουν απομείνει αυτό, οπότε θα το δω στο τέλος αφού ολοκληρώσουμε. Τραπέζι νούμερο 1, πολύ εύκολο all-in με άσοντα μασούδιν από το cut-off. Σε γενικές γραμμές νομίζω πάντως ότι δεν έχω τρέξει και πάρα πολύ καλά, έχω χάσει κάποια all-in στα οποία ήμουν μπροστά. Αλλά αυτό μόνο με τη βοήθεια ενός holder manager ή ενός poker tracker μπορούμε να το δούμε, που θα μας βγάλει έτσι τα... Αν έχουμε ένα πολύ μεγάλο δείγμα, θα μας βγάλει πόσο μπροστά είμαστε σε σχέση με το αναμενόμενο EV μας και πόσο πίσω. Τώρα σε ένα session, όπως έχω ξαναπεί, δεν μετράει αυτό το πράγμα. Παίξαμε σήμερα, πόσα παίξαμε. Παίξαμε 30 stand go, αν βάλουμε και το πρώτο μέρος του βίντεο μαζί. Δεν έχουμε παίξει πάνω από 30, ίσως. Οπότε είναι πολύ μικρό το δείγμα για να βγάλουμε το οποιοδήποτε συμπέρασμα. Νομίζω στο τραπέζι νούμερο 1 εδώ με άσο 5 suited, πριν έκανα all-in με άσο ντάμα. Σκέφτομαι το min-raise, αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένος λόγω του ότι υπάρχουν δύο μικρά stack εδώ τα οποία θα σοβάρουν αρκετά μεγάλο range. Θα πρέπει να κάνω call και με άσο 5 δεν είναι και το καλύτερο δυνατό spot αυτό. Νομίζω ότι θα πάω πάσο. Οι άσοι κερδίζουν και συνεχίζουμε. Δύο εξάρια και πάλι έχω πολύ εύκολο all-in με 7,5 blinds. Νομίζω ότι ακόμα και αν ένας παίχτης παίξει θα πρέπει να παίξω, γιατί έχω πολύ μικρό stack και τα ζευγάρια πρέπει να τα έχουμε σε ιδιαίτερη εκτίμηση όταν έχουμε πολύ μικρό stack. Εκτός αν υπάρχουν δύο παίχτες πριν από εμάς, οπότε αναγκαστικά δεν είναι και πολύ καλό spot. Αλλά απέναντι σε ένα παίχτη ουσιαστικά δεν έχουμε πρόβλημα, εφόσον έχουμε μείνει με κάτω από 8 ή 7 blinds, δεν έχουμε πρόβλημα να προσκαλέσουμε ένα coin flip. Χρειαζόμαστε ένα coin flip αναγκαστικά για να γυρίσουμε στο παιχνίδι και ίσως την πορεία να μην μας δοθεί καν η δυνατότητα να κυνηγήσουμε αυτό το coin flip. Οπότε κάποιες φορές τα ζευγάρια, ακόμα και τα μικρά, όπως δύο εξάρια, πρέπει να τα παίξουμε λίγο πιο επιθετικά. Εδώ τώρα με άσο-ρίγα off έκανα min-raise με σκοπό να κάνω call σε οποιοδήποτε all-in. Το 6-9 κερδίζει. Και συνεχίζουμε. Έχει περιοριστεί αρκετά η δράση τώρα που έχουν μείνει τρία τραπέζια, οπότε δεν έχω και πολλά πράγματα να πω. Αυτό είναι το πρόβλημα με τα Stengo. Το πρόβλημα με τα Stengo είναι ότι αν περιορίσω το βίντεο σε κάτω από τέσσερα τραπέζια, τότε νομίζω ότι θα υπάρχουν πολύ μεγάλα διαστήματα στα οποία δεν θα έχω σχεδόν τίποτα να πω. Δεν θα έχουμε πολλές καταστάσεις, ειδικά στα αρχικά levels. Με τα περισσότερα τραπέζια έχουμε πάντα κάτι να κάνουμε. Εδώ στο πέμπτο έκανα τώρα min raise με ρίγα βαλέ suited. Σε αυτό το flop δεν είμαι σίγουρος αν το c-bet ή το check back είναι η καλύτερη επιλογή. Νομίζω ότι θα κάνω ένα μικρό c-bet όπως πριν, 300 μάρκες. Αν δεχτώ call και το turn με βοηθήσει κάπως, θα παίξω lean. Αν δεχτώ raise θα πάω πάσο. Νομίζω ότι αυτό θα κάνω. Ελπίζω να μην έχει πρόβλημα το ίντερνετ, γιατί βλέπω
να υπάρχει μια εκτεταμένη παύση, αλλά νομίζω δεν είναι θέμα δικό μου. Okay. 300 λοιπόν το flop. Αν αντίπαλος κάνει raise, θα πάω πάσο. Αν κάνει call, ανάλογος με το turn, θα συνεχίσω. Στο πρώτο τραπέζι έχουμε ένα limp στα 200. Έχω 6-9 off στο big blind. Το οποίο και θα κάνω check. Το flop μου δεν είναι μεσαίο ζευγάρι, αλλά από τη στιγμή που το small blind αποφασίζει να ποντάρει 200, δεν υπάρχει. Μπορεί να έχω το καλύτερο φύλλο, αλλά δεν υπάρχει προσοδοφόρος τρόπος να συνεχίσω στην παρτίδα, οπότε αποχωρώ. Έχω και άλλο παίχτη πίσω μου. Μπορεί να μην έχω, είναι πολύ πιθανό να μην έχω κάνει το καλύτερο φύλλο, οπότε δεν μπορώ να συνεχίσω. Εδώ πάσω με άσο 7 off στο έκτο τραπέζι, γιατί το button αποφάσισε να κάνει raise. Δεν σκοπεύω να κάνω κάτι με 2-8 off στο πέμπτο, παρότι το button έκανε απλά limp. Και στις δύο περιπτώσεις, και στο 5 και στο 6, αν όλοι πάνε πάσο μέχρι σε μένα, θα παίξω lean. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως σε κανένα τραπέζι, οπότε πάω πάσο και στις δύο περιπτώσεις. 9-2 θα πετάξω εδώ, ναι μεν είμαι στο button, ναι μεν έχω κάτω από 10 blinds, αλλά είναι 5 παίκτες στο τραπέζι, με 2 να πληρώνονται και αυτή τη στιγμή με δεύτερο stack, οπότε δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να παίξω 9-2 off εδώ. Εδώ απέναντι στο limp του αντιπάλου δεν νομίζω, δεν ξέρω αν πηγαίνει πάσο συχνά, νομίζω πως όχι με τη στάκα που έχει, οπότε νομίζω το καλύτερο που έχω να κάνω να δω ένα flop με βαλεντάμα off, προσπαθήσω να φλοπάρω κάτι. Ρίγα 5 off στο έκτο τραπέζι, αυτόματο lean από τον button απέναντι στα 2 blinds. Πάσω το 4 ρίγα. Συγγνώμη, πώς έγινε αυτό? Okay. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα τελευταία 3 στενγκό. Να κάνω και μια σούμα, να δούμε τι κάναμε στο session. Αυτό που παρουσιάσαμε σε δύο μέρη. Και ολοκληρώνω τώρα. Είναι κάτι το οποίο πιθανότατα δεν θα ξανακάνω, η αλήθεια, γιατί νομίζω ότι δεν είναι και πολύ. Καταρχάς είναι αρκετά κουραστικό, κατά δεύτερον δεν ξέρω αν είναι και πολύ εύκολο για εσάς να παρακολουθήσετε τη δράση όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό αν έχετε να πείτε κάτι πάνω στην παρουσίαση του session αυτού, καλό θα είναι να εκφράσετε τη γνώμη σας, είτε στο YouTube είτε στο pokerlobby.gr.com. Αν νομίζετε ότι μπορεί να γίνει κατανοητή η εξέλιξη της δράσης με αυτόν τον τρόπο, τότε να το επιχειρήσω άλλη μια φορά, να το ξανακάνουμε ένα τέτοιο είδους βίντεο. Αλλιώς να συνεχίσω με την πεπατημένη, με λιγότερα τραπέζια, ούτως ώστε να είναι πιο έτσι ξεκάθαρο αυτό που λέμε και κάνουμε. Διπλασιάσαμε το μάσο 7 off, τώρα είμαστε σχεδόν even απέναντι στον αντίπαλο. Στο heads up και θα κάνω min raise με 10 dama suited. Είμαστε στο bubble και στο πρώτο τραπέζι. Είμαι το δεύτερο μεγαλύτερο stack. Αναγκαστικά εδώ, δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, είναι από τις καταστάσεις οι οποίες δεν μου αρέσουν καθόλου σαν στενγκό, αλλά αναγκαστικά εδώ, επειδή ο αντίπαλος αυτός είναι αυτός που μας εμποδίζει μέχρι στιγμής να μπούμε στα χρηματικά έπαθλα, αναγκαστικά πρέπει να παίξουμε all in σχεδόν με any two σε αυτή την περίπτωση, προσπαθώντας να τελειώνουμε την κατάσταση. Στο 5 τραπέζι έκανα min raise με τάμα 4
off, φλοπάρω το pair και ποντάρω 400 με 5 blinds και κάτι και 2 διπλά απέναντι σε 2 αντιπάλους που έχουν λιμπάρει. Θα παίξω lean, δεν βλέπω το λόγο να μην το κάνω. Μπορεί να πάνε πάσο, μπορεί να μην πάνε πάσο αλλά να κερδίσω ένα coin flip, κάτι τέτοιο, οπότε θα παίξω lean. Συνεχίζω το ποντάρισμα, αντίπαλος παίζει lean, δεν μου αρέσει αυτό, μπορεί να είμαστε πίσω αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα με το pair. Αναγκαστικά πρέπει να παίξω. Ο αντίπαλος έχει ντάμα 5, κερδίζει. Όλα καλά. Θα μπορούσε να έχει και άλλα πράγματα. Θα μπορούσε να έχει κάποιες φορές 7-8. Έκανε ένα call με gutshot στο flop και να έπια στο turn. Αλλά θα μπορούσε να έχει και άλλου είδους συνδυασμούς, όπως 9-10, 9-7, 9-8. Πολύ εύκολα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πάσο σε αυτή την περίπτωση. Όπως και να έχει. Εδώ με άσο ρίγα off, η αλήθεια είναι ότι αν εδώ θα παίξω lean στο 6ο τραπέζι με 9-10. Στο πρώτο τραπέζι με άσο ρίγα off, αν ο αντίπαλος από το small blind αποφασίσει να πάει ο lean, ίσως και να είναι λογικό το να πάω πάσο, δεδομένου ότι έχω πολύ πλεονεκτική θέση αυτή τη στιγμή. Παίζει το ICM, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και έχω αρκετά πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους άλλους δύο αντιπάλους μου. Οπότε ίσως και να έχει κάποια λογική το να πάμε πάνω σε αυτή την περίπτωση. 2-9 off, δεν θα κάνω αυτό που έκανα πριν. Αυτή τη φορά θα αποχωρήσω. Ούτως ή άλλως θα με κάνει call πλέον με any two, με το stack που έχει μείνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει πάσο. Εδώ όμως θα παίξω lean, γιατί το big blind λείπει και γιατί τώρα μπορεί να πάει το small blind πάσο. Το ίδιο θα κάνω και στο έκτο τραπέζι με 2 τριάρια. Νομίζω θα παίξω lean. Και νομίζω θα παίξω lean ακόμα και αν ο παίκτης με τις 810 μάρκες αποφασίσει να παίξει. Είναι αυτό που έλεγα πριν για τα ζευγάρια. Όταν έχουμε μείνει με πολύ λίγα blinds, δεν μπορούν να πεταχτούν αναγκαστικά. Και ο lean τώρα με άσο 3 suited, με άσο 2 suited, συγγνώμη, στο πρώτο τραπέζι. Περιμένοντας να με κάνει call με οποιοδήποτε συνδυασμό κρατάει. Δεν πιστεύω ότι πάει πάσο ποτέ σε αυτή την περίπτωση με το stack που έχει. Αν πάει πάσο είναι λάθος, ό,τι και αν κρατάει. All in και με άσο ρίγα στο τραπέζι 6. Για να δούμε που θα τελειώσουμε. Φαίνεται ότι θα τελειώσουμε καλά πάντως, τουλάχιστον στο πρώτο τραπέζι, έτσι δείχνει. Για να δούμε. Να τσεκάρω και στο τέλος τι έχουμε κάνει στο session αυτό που παρουσιάσαμε σε δύο μέρη. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω min raise εδώ. Μπορώ να κάνω min raise. Όχι, δεν μπορώ να κάνω, πολύ νωρίς. Έχω αδύναμο άσο. Δεν έχω τόσο καλό stack ακόμα ώστε να μπορώ να κάνω min raise χωρίς να μου στοιχήσει πολύ σε βάθος χρόνου. Οπότε νομίζω ότι το πάσο ήταν η καλύτερη επιλογή. Εδώ με άσο 3 off στο έκτο τραπέζι θα κάνω call απέναντι σε αυτό το all-in. Και λόγω των notes και λόγω του γεγονότος ότι σοβάρει πάρα πολύ μεγάλο range ο αντίπαλος. Εδώ έχω αυτόματο call στο τραπέζι 1 με 5-8 off, γιατί έχω να βάλω ακόμα 600 για να πάρω 2000 σχεδόν. Οπότε είναι αυτόματο call. Και μπαίνουμε στο heads up και πάλι έχω call με άσο 10 off. Σε αυτή την περίπτωση δεν με νοιάζει το μικρό stack. Με νοιάζει το stack με 2000, ότι είμαι μπροστά από το range το οποίο σοβάρει. Σοβάρω και 5-7 suited στο heads up απέναντι σε ένα παίχτη ο οποίος παίζει με λίγα blinds πλέον. Ούτως ή άλλως και οι δύο παίζουν πολύ ρηχά. Και θα κάνω call μετά με 5 off, νομίζω. Θα κάνω, για να δω. Εδώ θα πάω πάσο ρίγα 5 off, πολύ απλά γιατί ο αντίπαλος στο big blind είναι αυτός που έχει το μικρότερο stack, οπότε περιμένω να με κάνει call με πολλά πράγματα. Απέναντι στο limp, σοβαρό, νομίζω ότι κάνει limp για να πάει πάσο. Νομίζω ότι είναι αρκετά πιθανό. Δύο τεσσάρια, bubble, έχουμε το μεγάλο stack, προσπαθούν να μπουν στα χρήματα οι υπόλοιποι. Δύο τεσσάρια θα παίξουμε all in. Το ίδιο θα κάνω και στο πρώτο τραπέζι με ένα αντίπαλο που έχει μείνει με 4 blinds.
Οπότε το γεγονός ότι έχει μείνει με 4 blind σημαίνει ότι θα μας κάνει call και με χειρότερα φύλλα από βαλέ 2 suited. Αυτός είναι ο λόγος που σοβάρουμε βαλέ 2 suited σε αυτή την περίπτωση. Και κερδίζουμε. Και πάμε στο τέλος, στο τελευταίο stand-go, στο οποίο έχω επίσης ένα πολύ εύκολο lean απέναντι στο δεύτερο μεγαλύτερο stack, το οποίο λογικά πηγαίνει πάσο 90% των φορών, εφόσον τα δύο stack τα οποία παραμένουν πίσω είναι πολύ μικρά και θα θέλει να εξασφαλίσει με κάποιο τρόπο την είσοδο του στα χρηματικά έπαθλα. Νομίζω ότι το δεύτερο μέρος διήρκεσε λίγο παραπάνω από το πρώτο, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Και εδώ έχω lean απλά και μόνο γιατί το big blind έχει περισσότερες μάρκες από το small blind, είναι δύσκολη η θέση του, οπότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πάει πάσο το small blind και μετά να πάει πάσο και το big blind λόγω του stack, κάτι το οποίο συνέβη. Γι' αυτό το λόγο παίζουμε lean εδώ με any two ή σχεδόν με any two. Αν κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα πολύ κακά φύλλα είναι σωστό να τα πετάξουμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν πάω να καταλάβω γιατί σόβαρε 8-10 ο αντίπαλος εδώ. Δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή αν έβρισκα εγώ κάποιο καλό φίλο θα έκανα call και θα κινδύνευε σοβαρά με το να μείνει έξω. Ενώ έχει αρκετά μεγάλο πλεονέκτημα. Εφόσον λοιπόν σοβαρεί 8-10, αυτό σημαίνει ότι θα με κάνει call με πάρα πολλά πράγματα εδώ. Οπότε από τη στιγμή που ο αντίπαλος έχει 300 μάρκες και εγώ ανεβαίνω σε χρηματικά έπαθλα πηγαίνοντας πάσο, δεν θα μπω στη διαδικασία. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Εδώ όμως θα παίξω lean, γιατί πλέον ο αντίπαλος με το μικρό stack είναι ο lean, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά πριν αν για κάποιο λόγο πήγαινα ο lean με άσο 8 και με έκανε call είτε με χειρότερο φύλλο είτε με καλύτερο και έχανα, τότε ουσιαστικά τα 5 δολάρια διαφοράς μεταξύ της τρίτης και της δεύτερης θέσης θα τα είχα πετάξει, γιατί ουσιαστικά ήταν δικά μου από τη στιγμή που το big blind στην προηγούμενη περίπτωση έχει πάει πάσο. Δεν υπήρχε περίπτωση να τα χάσω. Ενώ παίζοντας all in εκεί διακινδυνεύω να χάσω 5 δολάρια χωρίς λόγο. Call θα κάνω αν παίξει all in πλέον στο 400-800, μου σοβάρει 6.000, μου σοβάρει με πάρα πολλά πράγματα τα οποία κερδίζει το Riga 6, οπότε κάνω call. Θέλουμε σπαθί, δεν έρχεται. Ok, no problem. Και σοβάρω any two τώρα με 3 blinds για να δούμε πως ολοκληρώσαμε το session. Κάνουμε και ένα μικρό suck out και εμείς, έτσι δικαιοσύνη, και πάλι έχω call με ασοβαλές suited, προφανώς snap call. Κρατάμε, μια χαρά. Για να δούμε τι θα πάρουμε τώρα. Βάλε 7 off, είμαστε all in. 10 high και κάτω νομίζω θα πέταγα ίσως. Κακό 10 high και κάτω, δηλαδή 16 και κάτω ας πούμε. Πάω πάσο με 5-7 εδώ. Αν παίξει all in. Πάω πάσο με 4-6 off. Κάνω call με ρίγα 2 για τους ίδιους λόγους για τους οποίους έκανα με ρίγα 6. Και παραλίγο θα ολοκληρώναμε, αλλά είναι 7 ψυχος ο αντίπαλος, οπότε συνεχίζουμε και σοβάρουμε εμείς πλέον 16 suited. Σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσουμε το βίντεο, η οποία δεν φαίνεται να καρποφορεί γιατί θα κρατήσει αυτό το χετζάπ για πάντα. Ok, call με 2 εξάρια. Για να δούμε. Ok, χάσαμε με ένα βαλέ στο turn. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το session, το οποίο παρουσιάσαμε σε δύο μέρη εδώ από το pokerlobbygr.com. Για να δούμε και για την τιμή των όπλων τι κάναμε. Νομίζω ότι μετά το τέλος αυτού του τρομακτικού session, ας πούμε, με τα πολλά τραπέζια, βρέθηκα γύρω στα 6-7 δολάρια πάνω. Οπότε, ok. Βγάλαμε και ένα μικρό κέρδος, όλα καλά. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Ήταν λίγο δύσκολο για μένα το να το παρουσιάσω αυτό το πράγμα με πολλά τραπέζια μαζί.
Σχολιάστε όπου μπορείτε, σε όποιο φορέα μπορείτε, είτε στο YouTube είτε στο Poker Lobby, για το αν θέλετε να κάνουμε κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά ή αν θέλετε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές σε αυτό που έκανα σε αυτό το βίντεο και στο προηγούμενο. Ό,τι ιδέες έχετε, καλό είναι να μας τις πείτε, να τις μοιραστείτε μαζί μας, ούτως ώστε να ετοιμάσουμε έτσι καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Μέχρι τότε λοιπόν, να περνάτε καλά και καλή τύχη στα τραπέζια.